Λοιπόν, Μέλιντρον εναντίον Γκρικάρμι 1-0 και όπως το ακούτε, ο Μέλιντρον απέχει μία νίκη από το να αποκλείσει τον Γκρικάρμι και να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Στο μεγάλο Final Four τέλος πάντων. Ναι. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει φαβορί ο Γκρικάρμι. Ψυχολογικό πλεονέκτημα, Αντώνη, δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί ο Γκρικάρμι έχει μάθει, έχει μεγάλη εμπειρία και έχει μάθει να ανακτά τις δυνάμεις του. Από την άλλη, ο Μέλιντρον, καλός ή κακός, έχει το φόβο, ας πούμε, του Γκρικάρμι. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες μικροκινήσεις στο πρώτο σετ. Ναι, το έπαιξε υπερβολικά συντηρητικά. αλλά ευτυχώς, δηλαδή το έπαιξε συντηρητικά σε εκστρατό και ευτυχώς μετά δεν το έπαιξε ακόμα πιο, δεν θα το έλεγα συντηρητικά, χαζά θα το έλεγα, δεν κάθισε πίσω γιατί το κάνουν μερικοί παίξε, όχι τόσο καλοί παίξε όσο είναι ο Μέλντρον, αλλά κυρίως πιο χαμηλού επίπεδου, ειδικά όταν φοβούνται, κάνουν το στρατό, στο ZVZ ειδικά, κάνουν το στρατό και κάθονται πίσω. Και αυτό είναι αυτοκτονία στο ZVZ, γιατί ο άλλος κάνει droning και δεν τον τιμωρείς για αυτό το πράγμα. Ο Μέλντον έκανε το στρατό, ίσως υπερβολικά μεγάλο στρατό από όσο θα έπρεπε, άρχισε το τρίτο να το πάρει. Δώστο, Αντώνη, δώστο. Ήρθε ο Λίνι, οκ. Και μετά έκανε το push και σκόντωσε τον Γκρικάρμι, ο οποίος δεν είχε τίποτα, πήρε το γιγάντιο ρίσκο να πάρει ένα πολύ γρήγορο τρίτο, έκανε μόνο drones, είχε 0 στρατό στην κυριολεξία, 0 στρατό, μόνο 3 spines. Έκανε push ο Μέλντον με μερικά ρότσεις και μερικά bends και νίκησε. Πώς αισθάνεσαι τώρα από όπου είναι απίστευτο πραγματικά η ψυχολογία των δύο παιχτών αυτή τη στιγμή είναι στο έπακρο. Απ' την άλλη ο Μέλντρον που εντάξει δεν το πολύ πιστεύει, έτσι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, να το πιστέψεις. Αν δεν το πιστέψεις μετά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Και το κυρίως αυτό το θέμα με την ψυχολογία δίνει στον άλλον πατήματα για να κάνει την επαναφορά. Ακόμα και πλεονέκτημα να κερδίσει ο Μέλντρον, δεν θα το πιστέψει ότι έχει τόσο πλεονέκτημα. Και αυτό δίνει τη βάση στον Γκρικάρμι για να κάνει μια επιστροφή στο παιχνίδι. Το comeback. Ναι. Αυτά τα μπέρνεις, Αντώνη, άμα σκάλανε από τον Γκρικάρμι, βέβαια πάλι θα μπορούσε να κρατήσει την άμυνα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή απλώς θα πήγαινε και θα χάνει πάλι τη βάση του. Δεν θα είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Απλά ίσως να μην το παράταγε ακόμα ο Γκρικάρμι. Θα δούμε, ναι. Ίσως να περιμένει τα links. Τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Μέλιντον με ο Ροζέρκ, πρότυπο Στεφάνο. Εννοώ ότι προφανώς έχει αδυναμία Στεφάνο, όπως όλοι οι Ζερκάδες. Ο οποίος Στεφάνο προτιμάει και αυτό στο ροζ χρώμα. Ναι, ροζ και σκυλάκι, αρκουδάκι, κάτι τέτοιο. 11 η ώρα λοιπόν και από την άλλη ο Γκρικάρμι στις 5 η ώρα το χάρτη, ο μπλε και τώρα είναι μακριά. Λοιπόν, Μέλντρον θέλει η καρδούλα στο Μίλουμ, τι είναι αυτό το Μίλουμ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε από τι είναι ο Μίλουμ. Θέλω να δω πώς θα ανοίξουν οι παίχτες. Θα πάνε για Hatchery πρώτα ή θα πάνε πάλι για Gas Pool όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Αυτός ο χάρτης ευνοεί πολύ το Hatchery πρώτα. Παρ' όλα αυτά είναι πολλοί παίχτες οι οποίοι κάνουν το ίδιο build ασχέτως του χάρτη. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτό το build τους βολεύει, τα timings αυτού του build, τις αδυναμίες, τις δυνατότητες του build και το κάνουν άσχετα από το χάρτη. Όντας η Γκρικάρμι, να σου πω την αλήθεια, σε ένα best of 3 θα προτιμούσα στο πρώτο set να φανεί πιο επιθετικός, έχοντας την εμπειρία, έχοντας το micro, έχοντας το APM. Παρ' όλα αυτά επέλεξε να πάει λίγο πιο macro-oriented και να το εκμεταλλευτεί ο Μέλντρον, γιατί ο Μέλντρον έχει το προφίλ του κάπως πιο παθητικού και αμυντικού παίχτη. Gas pool και από τους δύο παίχτες. Τώρα είναι ρίσκο για τον Γκρικάρμι, δηλαδή να πάει κάποια επίθεση από μία βάση, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πάει στραβά. Θα δούμε. Πρώτα παίρνουν το γκάζι, μετά κάνουν το pool που σημαίνει ότι μετά θα τελειώσει το pool θα έχει 100 γκάζι ο κάθε παίχτης ώστε να πάρει απευθείας το Zergling Speed και ταυτόχρονα να βγάλουν και μια βασίλισσα. Φυσιολογικά τα πράγματα. Θέλω να δω αν θα στείλουν drone scout και ο Greek Arms θα είναι drone scout, αυτό ακριβώς. Ναι, θέλω να ξέρει. Θέλω να ξέρει όταν θα σηκωθεί το pool, τι θα κάνει. Θα κρατήσει γκάζι, θα πάρει hatchery. Δεν θέλει να ρισκάρει προφανώς. Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Μέλντρον θα το έκανα το ίδιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνει. Είναι ένα ρίσκο να μην κάνεις drone scout. Χάνεις λεφτά βέβαια, να πούμε. Γιατί όσο το drone κάνει scouting δεν μαζεύει λεφτά. Και όσο δεν μαζεύει λεφτά, χάνεις λεφτά ουσιαστικά. Λοιπόν, ο Γκρικάρμι τραβάει. Όχι, με δύο έχει μείνει. Έχει μείνει με δύο και αυτό ίσως να σημάνει κάποιο bailing nest. Ο Γκρικάρμι θα δει ότι υπάρχει ένα drone, θα δει ότι το speed δουλεύει, θα βγει queen. Και τώρα μένει με ένα. Μένει με ένα, δεν έχει τα λεφτά για bailing nest, θα το έχει σε λίγο, στα 50.
τέσσερα links και ο Greek Army δύο links. Προσπαθεί ο Greek Army να καθυστερήσει το hatchery του Meldron και οι δύο παίξεις πάνε για το hatchery τους, φυσιολογικά. Ως τώρα δεν έχουμε δει κάτι, τώρα είναι το χρονικό σημείο που θα πέσει το tech. Δηλαδή θα δούμε αν θα πάνε κάποιος για Bennings, αν θα πάει κάποιος για Spine, αν θα πάει κάποιος για Roaches. Να το λοιπόν, τον Bennings ξαναβάζει, πάει για το ίδιο πράγμα, Ντόνι. Του βγήκε πριν, σου λέει για ποιο λόγο να μην το ξανακάνει. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι οι αποστάσεις είναι σχεδόν διπλάσιες, οι Overlords είναι σε θέση, θα τα δουν όλα. Ο Greek Army θα ετοιμάσει και αυτός Μπελιγνές και θα βάλει κατευθείαν άλλον ανεργάτη στο γκάζι, τα έχει ζυγίσει όλα και κοίτα να δεις αυτό το drone θα ανέβει πάνω. Το Zergling εννοείς. Το Zergling, ναι, θα ανέβει πάνω. Πολύ ωραία. Hold position, μπλοκάλει τη ράμπα, το ίδιο κάνει εδώ και ο Greek Army. Θα δούμε πόσα Zergling θα βγάλει ο ένας, πόσα drone θα βγάλει ο άλλος και φυσικά οι άμυνες. Δεύτερη Queen έτοιμη από τον Greek Army. Δεύτερη Queen δεν υπάρχει από τον Meldron. Σε αυτό το χάρτη μπορεί να κάνεις πολύ εύκολη άμυνα γιατί είναι μικρή η ράμπα σου, οπότε μπορείς να βάζεις κανένα spine και να πας για κάποιο πιο έντονο droning, πιο γρήγορα μιούτας. Βέβαια, όπως είπαμε και πιο πριν, εφόσον το κάνεις αυτό, θυσιάζεις τον έλεγχο του χάρτη και λες τον αντίπαλό σου δεν θα σου επιτεθώ για τα επόμενα 20 λεπτά, παραδείγματος χάρη. Κοίτα να δεις, εδώ γίνεται κάποια μάχη. Πολύ ωραία θα τα ακυρώσει, έχασε όμως ήδη κάποια λεφτά ο Meldron, παρόλο που έχει πλεονέκτημα σε εργάτες, σε links υστερεί πολύ. Και έχασε και άλλα links που μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι. Και τώρα εντάξει θα βγουν τα bannings βέβαια, αλλά... Τον αναγκάζει όμως να κάνει 4 bannings, καταλαβες. Ίσως να είναι και πολλά. Απευθείας. Ναι, ίσως να είναι και πολλά τα 4 bannings, άμα είναι αμυντικά. Βλέπεις τον Greek Army έχει 2 και θα κάνει 2 spines ο Greek Army. Ναι, προφανώς ο Greek Army θέλει να αρχίσει πολύ έντονο droning, θέλει να πάει το παιχνίδι σε μακρύ παιχνίδι. Και φυσικά η παραγωγή του Greek Army θα είναι αρκετά πιο δυνατή, καθότι έχει δύο queens. Έτσι, ενώ του Meldron τώρα θα βγει, σε λίγο θα βγει η δεύτερη queen, άργησε τη δεύτερη queen, πήγε να κάνει κάποια ενόχληση με τα links και με κάποια bains και καθυστέρησε λίγο τη δεύτερη queen του. Ο Meldron είναι πολύ μπροστά στην οικονομία, έχει 24 drones απέναντι σε 17 του Greek Army. Ναι, οι άμυνες βέβαια του Greek Army είναι πολύ καλές, έτσι. Ναι, είναι. Αυτό είναι, θυσίασε τα drones για να κάνεις ουσιαστικά αυτά τα spines. Δεν έχει δει τα spines, θέλω να τα δει τα spines από την αλήθεια. Θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα μπορεί να ντρονάρει αρκετά πιο άνετα, έχει αρκετά links έξω. Και τώρα στα drones αρχίζει και η ισορροπή κατάσταση, έχουμε Roach, Warren και plus. Παίχτες, ναι. Έχουμε plus ένα για τα links. Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο, συνήθως παίρνουμε το range στο GBC. Δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος, γιατί δεν είναι ίσως να είναι στιλιστικό το θέμα, αλλά συνήθως βλέπουμε στην ένα range attack. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι ο Meldron θα επιμένει με τα links, δηλαδή δεν θα κάνει πάρα πολλά ρότσεις να επιμένει με τα links, αλλά δεν μου αρέσει αυτό γιατί... Μα άμα πάρεις κάποιο μίλι, παίρνεις το armor. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίρνει το armor, αντέχουν νομίζω... Ναι, ναι, τρία χτυπήματα μου φαίνεται αντέχουν. Να. Νομίζω τα ρότσι θα κάνουν με δύο χτυπήματα άμα έχουν εσύ ένα attack. Ο Greek Army είναι πίσω στο food, Αντώνη, και αυτό γιατί έχει κάνει spines αρκετά. Και άρχισε να κάνει droning. Στην αρχή έκανε, ο Meldron έκανε πολύ έντονο droning και όταν έχεις 4 drones παραπάνω τόσο νωρίς στο παιχνίδι, αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί μια χιονοστιβάδα που σου δίνει μεγαλύτερο εισόδημα σε βάθος παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό το πλεονέκτημα μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, 10 ρότσι, Αντώνη, βγήκανε, τώρα βγαίνουν τα άλλα 4, θα χαθεί. Ο Overlord θα δει ότι βάζει Spire. Ο Meldron ετοιμάζεται για επίθεση, Αντώνη. Κρύβει τα ρότσι, θα τα εμφανίσει σίγουρα κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει Lear και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι συσταγωγικά κάπως πιο ολίνης από τον Greek Army. Είναι, υπάρχουν όμως 3 Spines τα οποία δεν τα έχει δει. Και αν τα είχε δει, ίσως να άλλαζε γνώμη. Ναι, είναι περίεργο το timing του Meldron. Περιμένει να πιάσει τον Greek Army να είναι άπλιστος. Να είναι άπλιστος ο Greek Army και να κάνει ζημιά με αυτό που. Δυστυχώς για αυτόν ο Greek Army δεν είναι άπλιστος. Και μάλιστα ήταν. Κοίτα πόσο μπροστά σε πληθυσμό είναι. Βέβαια, εντάξει, επειδή έχει κάνει τα ρότσις. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Αυτό το πούς δεν θα κάνει ζημιά καθόλου. Για να δούμε. 3 spines, Αντώνη. Ψοφάνε αμέσως. Το Bane Fire κάει σε κάποια link. Τα ρότσις είναι όλα μαζεμένα. Αλλά υπάρχουν τα spines από πίσω, Αντώνη, που κάνουν απίστευτη ζημιά πάνω στα ρότσις. Και νομίζω ότι θα κρατήσει εδώ πέρα ο Greek Army, ειδικά με τις ενισχύσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια. Κοίτα εδώ, υπάρχουν κάποια link που τα έχει ξεχάσει. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζεται τώρα, πάει να κάνει περικύκλωση στα ρότσις
κοίτακα και τον Αρμπάι, θα κάνει την περικύκλωση Αντώνη για να δούμε, αλλά θα βγάλει από πίσω ο Ρόουτς, δεν βγάζει links, έρχονται πάρα πολλά links και γι' αυτό πήρε το πλασένα γιατί πάει για τα links. Max links λοιπόν Αντώνη και ο Μέλτρον έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και ο Μέλτρον ίσως να αποκλείσει τον Greek Army σε ZBZ και να περάσει στο μεγάλο τελικό. Δεν θα το έλεγα. Βγήκανε οι ενισχύσεις, Αντώνη είναι 32 εργάτες έναντι 34, κράτησε την άμυνα, έχασε όλα τα spines, έρχονται και άλλα links. Δεν είναι καλά τα ρότσες, πολύ speed έναντι πολλών links, ειδικά όταν γίνει η περικύκλωση, κάνει mine, σε εργάτες είναι σχεδόν τα ίδια, είναι 32-35. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο με την έννοια ότι έχουν ίδιους εργάτες, δεν υπάρχει ομοκλέα. Ο Greek Army θα έλεγα ότι είναι μπροστά γιατί έχει παραπάνω πληθυσμό, έχει περισσότερα λεφτά στην άκρη. Μάλλον ο Μέντρον έχει περισσότερα λεφτά στην άκρη. Ο Μέντρον, γι' αυτό και Spire. Ναι, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο Μέντρον θεώρησε ότι είναι πιο πίσω από όσο ήταν. Δηλαδή θεώρησε ότι ο Greek Army ήταν άπλιστος, έκανε πιο πολύ droning από ό,τι έκανε ο Μέντρον. Και έτσι λέει ο Μέντρον θα κάνω αυτό το timing, Roach Link Timing, το οποίο. Κάτι παρόμοιο, εντάξει, δεν θα το έλεγα Destiny's Forgate, γιατί δεν είναι, είναι πολύ πιο αργό. Αλλά ουσιαστικά πας με τα ρότσες χωρίς το speed και πας με πολλά links από πίσω, τα οποία έχουν το συνένα attack. Ο Μέλτρον έδειξε, Αντώνη, όμως σε κάποια στιγμή... Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Δηλαδή, άμα έχει ένα banning παραπάνω, τι κάνεις εκεί πέρα, ο Greek Army. Όλα σου τα links ψοφάνουν ουσιαστικά. Δεν ξέρω. Και τώρα ο Greek Army θα βγάλει το Spire. Και ο Μέλτρον μόλις τώρα ξεκίνησε το Lair. Δεν ξέρω, θα δώσω μεγάλο πλεονέκτημα στον Greek Army, γιατί ειδικά τώρα που θα βγουν τα Mutas, δεν θα τα δει ο αντίπαλος όταν θα βγουν τα Mutas. Και έχοντας δώσει τόσα λεφτά σε Bennings και Roaches, ο Μέντρον δεν θα έχει τον γκάζ για να βγάλει τα Mutas, ούτε εγκαίρος ούτε τα λεφτά. Έχει πάει και για Macro Hatchery, Αντώνη. Μάλλον θέλει να πάει για αρκετό μίλι. Ναι. Δεν θα βγάλει, δεν θα πάει Mutas προφανώς. Δεν μπορεί να πάει Mutas, σίγουρα θα είναι Hydras, θα χρειαστεί Spores, δεν το συζητάω, Αντώνη. Ναι, και δεν ξέρω αν θα προλάβει να το δει εγκαίρως. Δηλαδή θα το δει γιατί θα πάει για τους Overlords. Ο Μέντρο αυτοκτονεί δύο Overlords, δεν ξέρω. Αυτό είναι θελημένο. Όχι, τους έχασε σε rally point από την αρχή, Αντώνη. Okay. Είδε τα Mutas. Και τώρα είναι τα Mutas θα πάνε να τους φάνε. Όχι, θα πάνε, καν να τους πάνε. Θα πάει απευθείας για τα drones. Πολύ ωραία. Όχι. Έλα, κουνιζού, okay. Και πάει για να ακούσουμε κάποια ερώτηση, ξέρει ότι είναι πίσω. Θέλει να κερδίσει χρόνο ο Μέντρον και πώς θα κερδίσει χρόνο, πώς θα κρατήσει τα μύωτας μακριά από τα drones, αυτοκτονώντας τα ρότσις. Κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν είναι καλό για το Μέντρον, είτε χάνοντας τα ρότσις, είτε χάνοντας τα drones του. Πολύ ωραίο σπίτι, το είδες. Ναι. Θα μπουν μέσα τα ρότσις, θα φάνε κάποια πράγματα. Για να δούμε, είναι πολύ ο στρατός του Μέλτρον. Έρχονται βέβαια leaks από τον Greek Army με τα περισσευόμενα minerals, αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει εδώ και θα δώσει το DJ ο Μέλτρον, είναι αρκετά πίσω. Ναι. Έχασε αρκετά πράγματα ο Μέλτρον. Είναι πίσω σε tech, έτσι, για να λέμε. Μπορεί να βλέπουμε το food ότι είναι κοντά, οι εργάτες είναι κοντά, αλλά είναι πίσω σε tech και τώρα ο Greek Army θα πάρει το τρίτο του ανετότατα. Μπορεί να το πάρει, να το. Έρχεται εδώ στο pocket. Να πούμε ότι βέβαια κέρδισε το χρόνο, βλέπεις τα μιούτα δεν έχουν πάει να κάνουν επίθεση ακόμα, ναι. Τώρα πάνε αλλά τώρα υπάρχουν σπόρους. Από εκεί και πέρα όμως τι κάνεις. Θα βγάλει Infestors και θα ελπίσει σε κάποιο πολύ καλό Fangal. Ακριβώς. Και με ένα καλό Fangal μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Σπορ δεν υπάρχει εδώ, θα χάσει την Green. Πρέπει να πάει γρήγορα, όχι θα τη χάσει. Μπορεί να χάσει ένα μιούτα. Και το Infestation Pit είναι ευάλωτο εκεί πέρα που το έχει χτίσει. Αντώνη έχασε και τη δεύτερη Queen, δεν έχει Queens. Και χάνει και Overlords, okay. Δύσκολα τα πράγματα. Καλύτερο στο Pit. Κοίτα να δεις όμως, ο Greek Army σταμάτησε να κάνει Mutas, κάνει Roaches πάλι. Πολύ ωραία. Κάνει μετάβαση σε Roaches, ξέρει ότι τα Mutas άμα συνεχίσει να κάνει Mutas είναι μεγάλο το ρίσκο. Σου λέει θα κάνω μεγάλη ζημιά. Ανάγκασαν την παλιά να κάνει σπορ, θα φάω μερικούς Overlord μετά το τελειώσω με τις βάσεις. Θα κερδίσω το map control, θα κρατήσω τον αντίπαλό μου στο σκοτάδι και θα κάνω ρότσεις και μετά θα πάμε να τον νικήσω straight on το παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ελικοπτέρισες λίγο. Οκ, εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Ναι. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή ο Μέλντρον. Και έρχονται ερώτησεις, έχει τελειώσει το speed. Υπάρχουν και για το μέλλον των ερώτησης, αλλά υπάρχει το support των Mutas, τα upgrades είναι ίδια, Αντώνη, θα στείλει ένα link μπροστά να δει, θα δει ότι υπάρχουν ένα ερώτηση. Πολλά ερώτηση βέβαια, αλλά τα Mutas θα το πάρουν και αυτή τη μία. Σας ακούμε διακοπές. Τώρα με ακούς καλά? Όχι. Okay. Θα κάνω redial. Και δεν είμαι εγώ, ναι, κάνε redial.
Λαγκάρει το παιχνίδι, όχι. Όχι, τώρα είναι εντάξει. Πάμε. Τώρα σ' ακούω κανονικά. Α, οκ. Okay. Έχει σηκωθεί το τρίτο του Greek Army, σε εργάτες είναι μπροστά ο Greek Army, σε τέκνη μπροστά, σε food είναι μπροστά. Τα μιούτας έχουν κάνει αρκετή ζημιά, τον έχουν κρατήσει με στη βάση του. Πάει να πάρει ένα τρίτο, αλλά νομίζω ότι ο Greek Army ναι, το είδε μαζί. Δεν μπορεί να το κρατήσει αυτό το τρίτο, θα πάνε εκεί πέρα τα μιούτας και θα το κλείσουνε. Και περιμένει τους investors να βγουν, μόλις βγουν οι investors θα πάει για κάποια επίθεση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο Meldron, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερώτηση που κάνει. Θα πάει για κάποια επίθεση, όπως είπες και εσύ, με Roach Investor και θα ελπίσει για θεϊκά Fungals. Το θέμα είναι αυτή η επίθεση πότε θα έρθει. Γιατί ο Greek Army... Θα χάσει και 4 όδες. Ο Greek Army έχει ήδη τρίτη βάση, ήδη αρχίζει και τώρα δεν ξέρω ακόμα αν έχει κάνει τα drones, τώρα θα βγουν τα drones στα έξτρα. Όχι, δεν κάνει droning ο Greek Army. Πιστεύω είναι σε πολύ καλή θέση ο Greek Army αυτή τη στιγμή. Δύσκολα θα το χάσει. Πρέπει να προσέξει τα μιούτα, έτσι μην τα χάσει με κάποιο Fungal. Χρειάζεται. Ναι, είναι προσεκτικός, έχει δει το Infestation Pit. Ξέρει γι' αυτό και όλες δεν πλησιάζει καν. Αλλά είναι σε δύο βάσεις, αυτό είναι. Και δύο βάσεις σημαίνει τέσσερα γκάζια. Ενώ τώρα βλέπουμε ο Greek Army αρχίζει και παίρνει τα έξτρα γκάζια του από την τρίτη βάση και θα του δώσει μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Πάει για επίθεση, Αντώνη, έχει 4 Infestors, φυσικά ο Greek Army το βλέπει. Και τα Infestors του Greek Army ακόμα δεν έχουν βγει, που αυτό ίσως παίξει μεγάλο ρόλο, για να δούμε. Δεν έχει απάντηση όμως, θα δούμε. Στα πρέπει, τα Fungal, πρέπει να βγάλουν τα Fungal και τα Mutas. Οπωσδήποτε, ναι. GG, ok. Ναι, ναι, ακριβώς. Μόλις είδε τον αριθμό των ρότσις, δεν ασχολήθηκε. Ναι, είναι πολλά τα ρότσις, Άρη, είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω, Αντώνη. Ναι, δεν έχει πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πήγε για να πω, σε μένα, εντάξει, εσύ δεν σου άρεσε. Εμένα μου φάνηκε ότι προς στιγμή δεν ξέρω, πιστέψανε και οι δύο, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, ότι κάτι πάει να γίνει. Περάσανε δηλαδή τα links μέσα, έγινε ζημιά, ήρθαν οι ενισχύσεις του Greek Army φυσικά ως αμυνόμενος πιο γρήγορα. Κράτησε. Το πιο σημαντικό, Αντώνη, είναι δεν έχασε drones. Και γιατί δεν έχασε drones, γιατί αυτά τα spines κέρδισαν απίστευτο χρόνο. Τάνκαρε όλη τη ζημιά από τα Banes, τάνκαρε όλη τη ζημιά από τα Roaches, ήρθαν τα links από πίσω, αλλά είχαν πεθάνει τα Roaches του Meldron. Ναι, όπως είπες και εσύ, πιστεύω ότι αν ο Meldron είχε δει αυτά τα τρία Spines εγκαίρως, έτσι ακριβώς, δεν θα έκανε αυτό το πράγμα που έκανε. Με τρία Spines εκεί πέρα και με πολύ ωραίο split τοποθέτηση στρατό από τον Greek Army, τον είχε απλώσει ωραία, είχε μπλοκάρει τη ράμπα. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα πιστεύω ο Meldron με αυτήν την επίθεση και ήταν κρίμα γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν μπροστά σε οικονομία ο Meldron. Δηλαδή ήταν, θα μπορούσε να είχε πάρει ξέρω εγώ ένα τρίτο, θα μπορούσε να είχε πάει για κάποιο layer πιο γρήγορο. Ο Greek Army κράτησε αυτό το push, πήγε για γρήγορο layer, πήγε για γρήγορα μιούτας και μετά από εκεί και πέρα άρχισε να χάνει το παιχνίδι ο Meldron τελείως. Γιατί με το που βγήκαν τα γρήγορα μιούτας χωρίς να τα περιμένει ο Meldron είχε δύο πιθανότητες. Είτε να κάτσει πίσω και να χάσει την οικονομία του. Ή να αυτοκτονήσει ό,τι στρατό έχει και να κρατήσει τα μιούτας μακριά από την οικονομία του, ελπίζοντας ότι αργότερα θα κερδίσει το παιχνίδι. Αποφάσισε το δεύτερο, αυτοκτόνησε τα Roaches, κράτησε πίσω τον Greek Army, κράτησε πίσω τα μιούτας, αλλά ήταν ήδη σημαντικά πίσω ο Meldron σε εκείνο το σημείο και ο Greek Army νίκησε στο τέλος.